φιλοξενούμενη ομάδα με τον Καλαϊτζίδη στην επίθεση. Κόκκινος, Καλαφάκας, η περιφέρεια, ο Καλαϊτζίδης προσπαθεί να διεισδύσει, θα στοχίσει. Το ριμπάν για την ομάδα του Ηρακλή με τον Κοθρά. Μένει στην οργάνωση του παιχνίδι. Μίτσιαλος, Αποστολίδης, Μαντουμάλη, άμυνα της Καβάλας, πρώτο φάουλ στο παιχνίδι. Από τον Καλαϊτζίδη. Πρώτο φάουλ στην αναμέτρηση. 0-0. Φράς, περιφέρεια, η πάσα σου πριν κόμπον άστοχο από τον Θεοδωράκο. Εύκολο ριμπάουντ από τον Καλαϊτζίδη που θα τρέξει την ομάδα της Καβάλας στην επίθεση. Ο Γελαγόπουλος κρατάει την μπάλα, Καραποστόλου. Σου τριών πόντων άστοχο από τον Καλαφάκα, γρήγορο και εύκολο ριμπάουντ από τους παίκτες του Ηρακλή. Ο Κοθράς κρατάει την μπάλα. Ο Κοθράς καθοδεί από τον Καλαϊτζίδη. Θα πάρει όμως και πάλι την μπάλα, θα καταλήξει στα χέρια του Κοθρά, σε 9 δευτερόλεπτα, Τσότσος. Θα διεισδύσει, θα κοφτεί, αλλά θα κερδίσει το φάουλ από τον Κριστεύσκη. Πρώτο φάουλ και για τον σέντερ της φιλοξενούμενης ομάδας. Ο ύψος 2-6. Τσότσος είναι εύστοχος και έτσι ανοίγει και το σκορ. Με τον Ηρακλή να πετυχαίνει τον πρώτο πόντο, 1-0. Και τώρα δεν θα το κάνει το χατήρι. Ο Αγγελακόπουλος θα κερδίσει το rebound. Καλαϊτζίδης. Καλαϊτζίδης έχει τον Αποστολίδη πάνω του, προσπαθεί να παίξει με πλάτη στο καλάθι, θα γυρίσει. Θα στοχίσει το rebound από τον Κοθρά, γρήγορα θέλει να τρέξει ο τρικαλινός playmaker την ομάδα του Ηρακλή. Αποστολίδης, Τσότσος, έχει γυρίσει η άμυνα όμως της Καβάλας. Λάθος από τον Τσότσο, κερδίζει ο Αγγελακόπουλος. Καραποστόλου, έχει τον Κοθρά πάνω του. Ο Αγγελακόπουλος με τον Μίτσιαλο. Έτσι αν έπειρος ο Αγγελακόπουλος, 34χρονος, ύψους 2-3 παίκτης της Καβάλας. Δύο βολές, πρώτο φάουλ για τον Μίτσιαλο, πρώτο φάουλ για τον Ηρακλή. Δύο έχει η ομάδα της Καβάλας. Ο Αγγελακόπουλος είναι εύστοχος στην πρώτη ελεύθερη βολή. 1-1. Λεπτά και 55 δευτερόλεπτα για το τέλος της πρώτης περίοδου. Είναι άστοχος ο Αγγελακόπουλος. Εύκολο το rebound για τους παίκτες του Ηρακλή. Το Θράς θα κατεβάσει την μπάλα. Μίτσιαλος, Αγγελακόπουλο, Τσότσο ζητάει την μπάλα. Προσπαθεί να παίξει με πλάτη στο καλάθι. Θα αφήσει την μπάλα ο Θεοδωράκος, αλλά δεν θα το κάνει το χατήρι. Θα κερδίσει το φάουλ. Πρώτο φάουλ και για τον Καλαμπάκα, δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές στον forward του Ηρακλή. Είναι άστοχος, άστοχη πρώτη βολή για τον παίκτη του Ηρακλή. Άστοχη και η δεύτερη βολή, rebound για την ομάδα της Καβάλας που για μία ακόμη επίθεση ο Δημήτρης Καλαϊτζίδης αναλαμβάνει όλο τον γρήγορο σου τριών και έτσι από τον Σωτήρη Καλαποστόλου, παλιά που τέχνει κόσμιο. 1-4. Ο Θράς βρίσκει τον Τσότσο, θα κερδίσει το φάουλο από τον Καλαϊτζίδη. Ήταν η σκαστή πάσα από τον playmaker του Ηρακλή, στον Κώστα Τσότσο.
κέρδισε ένα πολύ έξυπνο φάουλ στην επαναφορά της μπάλας ο Θεοδωράκος. Ο Φράς. Πατάει την μπάλα, σουτάρει για τρεις, είναι άστοχος. Εύκολα rebound από τον Αγγελακόπουλο, Καλαϊτζίκης. Θα πάρει πάνω του Φράς, θα στοχίσει. Ο Φράς θα κερδίσει το rebound, Θεοδωράκος. Τσότσος. Πατάει την μπάλα ο Τσότσος. Ο Τζότσος θα κερδίσει το rebound, θα πετύχει ένα πολύ εύκολο καλάθι μόνο στο κάτω από τη μπασκέτα. Μειώνει σε 3-4, 6 λεπτά και 22 δευτερόλεπτα για το τέλος της πρώτης περίοδου. Θα αρχίσει και πάλι 3-4 με τον Αποστόλου και πάλι να προσθεθεί αυτή τη φορά σε σούπερ 2 πόντου. 3-6. Συμπληρώσει ήδη τα δύο ατομικά. Αγγελακόπουλος. Καστεύσκι. Παίζει με πλάτη. Μυρίζει. Στον Τσότσο. 3-8. Την φιλοξενούμενη ομάδα. Ένα σαλαντίο όλων και έφτωπο. Ο Μίτσιαλος την δίσβηση που επιχείρησε. Θα μειώσω πολύ γρήγορα. 5-8. Σωστό. Γελακόπουλος. Παίζει με το άλλο τον Μίτσιαλο. Γυρίζει καλλιωτή από τον Μίτσιαλο. Το σούτ από τον Γελακόπουλο. Το Φράς γρήγορα, γρήγορα θα τρέξει. Τον Ηρακλή, Τσότσος, γυρίζει, ευστοχή, μειώνει ακόμη περισσότερο, 7-8. Και ο Ηρακλής μειώνει τη διαφορά των πόντων. Ο Στέφανος Πέλπος ετοιμάζει και τον Παπαδόπουλο. Θα περάσει το παιχνίδι. Φάουλ από τον Τσότσο πάνω στον Κοστέξκι. Πρώτο φάουλ και για τον Τσότσο. Τώρα θα γίνει αλλαγή. Σας αναφέραμε λίγο νωρίτερα, ο Παπαδόπουλος θα περάσει τον αγωνιστικό χώρο. Ο Καστρολίδης αποσύρεται στον πάγκο. Και ο Καλαϊτζίδης στον πάγκο. Ο Βελισσαρίου στον παρκέ για την ομάδα της Καβάλας. Σουτ για 2 έστωχο από τον Κριστέφσκι. Κάνει το σκορ 7-10. Ο Φράς. Στάζει για 3 ο Μίτσιαλος. Θα διεισδύσει και θα πείσει πολύ εύκολα την μπάλα στο καλάθι. Καραποστόλου. Θεοδωράκο, 14 δευτερόλεπτα απομένουν για την λήξη της επίθεσης της φιλοξενούμενης ομάδας. 9-10 ο σκορ. Βελισσαρίου. Στη.
κόστο, άστο κόστο, πιστεύει. Κάνει μπάλα ο Πετράς. Παπαδόπουλος, Πετράκος. Κλείνεται, Πετράς στην κορμία. Κάνει μπάλα, 8 δευτερόλεπτα, διεισδύει, έχει τρεις παίκτες πάνω του. Σου τριών πόντων, κάνει προβάδισμα στον Ηρακλή με 12-10 από 1-0. Ηρακλής παίρνει και πάλι το προβάδισμα, μειώνει την μείωση την διαφορά, την εισπάρξη την διαφορά για να δούμε τα βήματα που υποδεικνύει ο κύριος Βεσλής. Βήματα του Στεύσκου. Ο Κωνσταντίνος Κοστοβλάου στον αγωνιστικό χώρο να σπίξει τη φόρεση και αυτό στο πανέλο του Ηράκλη. Έρχεται φιλοξενούμενο αυτή τη φορά στο Ιβανόφιο. Ο Πετράς. Ο Παπαδόπουλος. Ο Μωράκος. Κλείσει το φάουλ. Συμπληρώνονται τα ομαδικά για την ομάδα της Καβάλας. Πρώτο φάουλ για τον Βασίλη Κελακόπουλο, δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Τσότσο είναι έκστοχος, 13-10. 2 λεπτά και 48 δευτερόλεπτα για το τέλος της πρώτης περίοδος του Άδρια Ιβανόφια. Άστοχο στην δεύτερη βολή ο Τσότσος, παραμένει το 13-10, ο Τσότσος σε ρόλο οργανωτή πλέον για την φιλοξενούμενη ομάδα. Μπήκαν στη Στέσκη, μόνος του θα στοχίσει, από κατάφερε να εξουδετερώσει τους προσωπικούς του αντιπάλους και το Θράς για τον Παπαδόπουλο. Ο Θράς κρατάει την μπάλα από Θράς, το Δωράκο στα 7 δευτερόλεπτα θα στοχίσει. Ο Μίτσιαλος κέρδισε το εκδοτικό rebound, πέτυχε το καλάθι, πήρε και το foul. Εξαιρετικό το ξεκίνημα για τον forward του Ηρακλή, τον 19χρονο Αλέξανδρο Μίτσιαλο. Κάνει το σκορ 15-10. Άστοχο στην ελεύθερη βολή, παραμένει το 15-10. Φελσαρίου, με τον Τότσκο. Λάχνει από τον Κώστα Τότσκο, γνώστηση από τον έμπειρο γκάρτ. Και αλλαγή για την ομάδα του Ηρακλή. Ο Κώστας Μπιχλιβάνης περνάει στον αγωνιστικό χώρο. Ο Φίλος Κοφράς περνάει στον πάγκο. 15-12, 1 λεπτό και 53 δευτερόλεπτα για το τέλος της πρώτης περίοδου. Μπιχλιβάνης. Τσότσος. Σουτριών πόντων από τον Ηρακλή. Είναι εύστοχος. Δύο χρωτήματα ακούτε από τον λιγοστό κόσμο που βρίσκεται σήμερα στο Ιβανόφιο λόγω της τιμωρίας. Την αμέτρηση είναι και της Μαρίνα. Τσότσος, Κριστέψη, Αστοχούς. Γρήγορα ο Ηρακλής θα τρέξει στην επίθεση με τον Μπεκλιβάνη. Μίτσιαλος θα γυρίσει, θα πάρει το φάουλ. Να δούμε σε ποιον θα χρεώσει ο κύριος Νικολούλης στον Κριστέψη. Δεύτερο φάουλ, αρχίζουν τα προβλήματα για την φιλοξενούμενη ομάδα. Δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές τον Αλέξανδρο Μίτσιαλο. Η διαφορά είναι ήδη στους 6 πόντους. Στο Κρίστιαν Πόντα με την Αντωνή, παραμένει το 18-12. Προτιμός να εκτελέσει την δεύτερη βολή. Άστοχος και στην δεύτερη βολή, πάνω στον Τότσκο.
σκοτώσει τον Ράκτο, σκοτώσει τον Τσότσο, προσπαθεί να παίξει με πλάτη και να γυρίσει ένα ξαναδύο με νέο σκοτώσει. Φτάσει στο καλάθι 18-14-45 δευτερόλεπτα για τη λήξη της πρώτης περίοδου. Μίτσιαλος, Μπουγκάλης, Τσότσος, περιφέρειο Παπαδόπουλος, διείσδυση, θα το φάουλα που είναι το στέσιο. Δύο αλεύθερες φορές. Φάουλα από τον Καλαμπάκη, τελικά. Τέσσερα, τέσσερα το φάουλα. Μια μαρτυρίες για τον παίκτη στον οποίο υποδείχθηκε το φάουλα. Το φάουλα έγινε από τον Κριστέψκη. Όπως διευθυντής, ο κύριος Δεσμής υπέδειξε το νούμερο 7, τον Καλαμπάκα. Στον πίνακα χρεώθηκε το νούμερο 8 και τελικά είναι το τρίτο φάουλ για τον Κριστεύσκη. Δικαιώμα για δύο ελεύθερες βολές στον Πέτρο Παπαδόπουλο. Στο τρίτο 19-14. Και ο Τσότσος που προσπάθησε να πετύχει δύο πόντους με το Κορυμπάν κέρδισε πάνω στον Καρακοστόλη, 16 δευτερόλεπτα φάουλ από τον Παπαδόπουλο. Έχει να δώσει φάουλ η ομάδα του Ιρακλή. Είχε να δώσει φάουλ. Το έκανε ο Παπαδόπουλος, περνάει και στον πάγκο, χειροκροτήθηκε ο νεαρός στη θέση του Ευγένης Πετράς. Στην μεταφορά της μπάλας με τον Πεθράνα στο μαρκάρισμά του, ενώ ετοιμάζεται και ο Τσουμπρίλο να περάσει στον αγωνιστικό χώρο σε περίπτωση που κλέψουν την χάσουν μάλλον την κατοχή της μπάλας οι παίκτες της Καβάλας και θα λήξει έξω, αλλά κάτι τέτοιο δεν πρέπει να γίνει. Ο Τσότσος